Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανέβει στην ΔΕΘ με ατζέντα παροχών και ελαφρύνσεων προκειμένου να μπει με καλύτερους όρους στην προεκλογική περίοδο που θα ξεκινήσει να εκτιλήσεται τους επόμενους μήνες. Αυτό όμως δεν ενθουσιάζει τις αγορές. Όπως φαίνεται από την διαρκή άνοδο της απόδοσης των ελληνικών ομολόγων αλλά και από τις χθεσινές αρνητικές εξελίξεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, προκύπτει ότι η χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη, ενώ η εμπιστοσύνη των αγορών τίθεται υπό αίρεση όσο οι επενδυτές διαβλέπουν επιστροφή στην παροχολογία. Αυξήθηκαν αισθητά οι φορολογούμενοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος το 7ο του 2018, όπως προκύπτει από στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από 4 μήνες. Στα τέλη Ιουλίου, αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση, βρέθηκαν πάνω από 1.000 φορολογούμενοι που είχαν συνολικά ληξει πρόθεσμα χρέη 1,4 δισεκατομμύρια. Ευρώ προς το δημόσιο. Ψυγεία που μας δείχνει το εσωτερικό τους χωρίς να ανοίξουμε την πόρτα και μας προτείνουν συνταγές ανάλογα με τα διαθέσιμα υλικά εντός τους, πλυντήρια που αναγνωρίζουν το είδος των ρούχων και επιλέγουν μόνα τους το σωστό πρόγραμμα, έξυπνα ηχεία που μας ενημερώνουν από πού να πάμε για να μην βρούμε κίνηση, τι ρούχο να βάλουμε ανάλογα με το καιρό και σε ποιο σινεμά παίζει την ταινία που θέλουμε να δούμε το βράδυ, ήταν μόνο μερικές από τις καινοτομίες που συναντούσε κανείς στο μεγαλύτερο τεχνολογικό σόου της Ευρώπης, στην IFA 2018 στο Βερολίνο. Το μήνυμα πάντως που έστειλε η φετινή έκθεση μπορεί να συνοψιστεί στην παρακάτω φράση. Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ο συγκάτοικος του μέλλοντος και οι επόμενες γενιές θα ζουν σε ένα σπίτι μπορεί και ξυπνότερο από τις ίδιες. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά. Στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Διοικητικό να κυμαίνει σε 697,37 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,18%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.